Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί. Το παρόν νομοσχέδιο και η μέχρι τώρα συζήτηση μας δίνει το έδαφος και το δικαίωμα να πούμε μερικά πράγματα ενώπιον και του ελληνικού λαού που έχει προβληματιστεί πολύ για αυτή την κατάσταση για το πολιτικό χρήμα. Είναι σαφές πως το νομοσχέδιο αποτελεί μία συμπίκνωση ανταπόκρισης, θετικής ανταπόκρισης, αφενός προς τον λαϊκισμό που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια, ότι όλοι είναι ίδιοι, τα κόμματα τα παίρνουν, είναι σχεδόν άχρηστα τα κόμματα μέσα στην δημοκρατία, και αφετέρου στην επέλαση του νεοφιλελευθερισμού, όπου έφερε το ζήτημα, και τα έχουμε ακούσει αυτά, ότι γιατί να υπάρχει κρατική επιχορήγηση για τα κομματόσκυλα, για τις δομές των κομμάτων. Εδώ όποιος θέλει να συντηρεί ένα κόμμα, να πηγαίνει ατομικά ο τελευταίος επιχειρηματίας, να δίνει ό,τι είναι να δώσει και να ζουν ή να μην ζουν τα κόμματα με βάση τις χορηγίες. Η συμπίκνωση αυτών των δύο αντιλήψεων είναι σαφές πως αποτυπώνεται σε μία τάση που υπάρχει σαφής μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο για αμερικανοποίηση, για ένα σύστημα λόμπι που θα δημιουργηθούν γύρω από τα κόμματα για την άμεση εξυπηρέτηση συμφερόντων τους, και πολύ απέχει από το να υπάρξει μια πραγματική διαφάνεια, ένας έλεγχος όπως ήταν απαραίτητο. Εδώ επιτρέψτε μου μια παρένθεση, επειδή μας ακούει και κόσμος. Στο συνασπισμό, εξ όσων γνωρίζω εγώ στο κόμμα που ήμουν πριν το ΣΥΡΙΖΑ, κάθε χρόνο πρέπει να γνωρίζετε πως επί 10 μέρες ερχόταν αυτοί οι υπάλληλοι που λέει ο κύριος Δρίτσας και οι ορκωτηλογιστές. Κλείναμε έναν όροφο, παίρναν όλα τα στοιχεία, την τελευταία απόδειξη που είχε κατατεθεί, και γινόταν ενδελεχής έλεγχος, απόδειξη προς απόδειξη. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν έχω λόγο να αφιβάλλω αν γινόταν, ας πούμε, και στα υπόλοιπα κόμματα. Και είναι μεγάλο λάθος, να διαχέεται η εντύπωση πως δεν υπήρχε κανένας έλεγχος, και με αυτή την έννοια συνηγορώ απολύτως αυτό του κύριου Σπαφίλης. Ως προς αυτό υπήρχαν οι έλεγχοι. Χρησιμοποιείται η αχλή η οποία έχει ξεσηκωθεί μέσα στον κόσμο, ανεξέλεγκτα κόμματα, κομματόσκυλα, πράγματα, για να επιβληθεί το άλλο μοντέλο. Περί αυτού πρόκειται και πρέπει να σας προβληματίσει και εσάς. Έρχομαι όμως στην ουσία. Θα ήθελα πραγματικά, ακούγοντας και τον κύριο Κεδίκογλου και τον κύριο Κουτσούκο, να αισθανθώ ότι όλα αυτά που σαν προθέσεις κατέθεσαν, σαν εισηγήσεις, έχουν μια στέρεη βάση που ανακουφίζουν το περί δικαιοσύνης αίσθημα και περί δημοκρατίας αίσθημα της κοινής γνώμης. Πλην όμως και οι δύο, όχι προσωπικά, οι εισηγήσεις τους έμειναν απολύτως μετέωρες και αιώλες, διότι δύο βασικές προϋποθέσεις, οι οποίες ιστορικού διαμετρήματος, οι οποίες θα φέρναν ένα κλίμα εξυγίανσης μέσα στον τόπο για να αντιμετωπίσει με θετικό πνεύμα την νομοθετική προσπάθεια της Βουλής, απροκατάληπτα δεν έχουν καθόλου πιστοποιηθεί. Δεν έχουν κλείψει. Και ακούστε και τις δύο, διότι προηγούμενα αναφέρθηκε και ο κύριος Κυρίτσης αυτή. Προϋπόθεση πρώτη, η μεγάλη σκιά από την υπόθεση Siemens. Μπορούμε να προχωρούμε σαν να μην καταλάβαμε τίποτα? Στα επίσημα πρακτικά του δικαστηρίου, δεν λέω αν ποτέ μεταφράστηκε η απολογία, η κατάθεση Χριστοφοράκου, ή αν έχει έρθει ακόμα ο κ. Χριστοφοράκος. Στα επίσημα ντοκουμέντα της δίκης που έγινε στη Γερμανία υπάρχει ότι 100 εκατομμύρια είχαν δοθεί στα δύο κόμματα. Καλός, κακός, πώς, τι και τα... Ποιος το διερεύνησε αυτό το πράγμα? Κάτι ξέρουμε περί του 1 εκατομμυρίου. Δεν αναφέρομαι, ας πούμε, στη γνωστή υπόθεση. Έχει μείνει μια βαρύτατη σκιά, η οποία φαίνεται ότι δεν σας ενοχλεί. Δεν μας ενοχλεί το ίδιο όλους να τη διαλευκάνουμε, να τη βγάλουμε από τη μέση. Δεύτερο, σε σχέση με τη δανειοδότηση και εξυπηρέτηση των δανείων. Σήμερα είχα και μια συζήτηση και με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Παπαμίκου, σε κάποιο ραδιόφωνο, και ύστερα δώσαμε και εξηγήσεις, συζητήσαμε και ιδιαίτερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Τουλάχιστον 10 φορές από εμάς αλλά και από άλλα κόμματα έχει ζητηθεί το εξής απλό. Είναι η τελευταία ή η ενδέκατη φορά που σας το ζητούμε μέχρι αύριο το βράδυ να πάρετε τα στοιχεία για να απαντήσετε ποιες ρυθμίσεις έχουν γίνει ακριβώς για τα 300 εκατομμύρια ευρώ εν συνόλο, είναι 160 και 140 δεν κάνω λάθος, ή είναι πάνω από τα 310, τα οποία έχουν πάρει τα δύο κόμματα και τα οποία δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν προφανώς, έτσι, όπως λένε και οι ισολογισμοί τους και η κατάσταση, ας πούμε, που βρίσκονται τα δύο κόμματα και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ. Ζητάμε απλώς, κύριε Γεωργιάδη, ζητάμε απλώς από τα δύο κόμματα να κατατεθεί ευκρινώς ότι έχουμε κάνει αυτές τις ρυθμίσεις. Σκεφτόμαστε να κάνουμε τις τάδε ρυθμίσεις. Είχαμε καταθέσει την τροπολογία πριν ως έτους. Να μην μπορεί κανείς να αλλάξει αφημίτητο. Άστα αυτά. Να έρθουμε να υποβληθούν οι ρυθμίσεις. Ο κύριος Παπαμίκος σήμερα το μεσημέρι δεν γνώριζε ο ίδιος ευκρινώς ακόμα, το έψαχνε, του είπα σε ποιον ισολογισμό που δημοσιεύθηκε στον Ελεύθερο Τύπο 28 Δευτέρου του 2013. Ο ισολογισμός της Νέας Δημοκρατίας. Όπου λέει σαφέστατα ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε και δάνειο 14,6 εκατομμύρια ευρώ το προηγούμενο έτος για την κάλυψη, εύλογη για την κάλυψη των εξόδων της, ενώ χρώσταγε 146 ήδη. Χωρίς προφανώς προϋποθέσεις, χωρίς τίποτα. Τη στιγμή που ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει για τον κάθε Έλληνα για να πάρει ένα δάνειο. Με ποιες προϋποθέσεις ήταν, σας επαναλαμβάνω, δίνω και την ημερομηνία του. Είπα ότι θα τα πούμε μέσα στη Βουλή και οι ίδιοι να θωρακιστούν. Διότι όσα αυτά μένουν σε εκκρεμότητα και τα γνωρίζει και όλος ο κόσμος, να αναφερθώ στο ΠΑΣΟΚ, κύριος Ντόλιος Λίπευτης, είναι δυνατόν αυτή την ξεφτύλα επί 8 μήνες να γνωρίζει όλος ο κόσμος ότι ο νυν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει στα σερτάρια του 6 λίγη για ανοχή, κύριε πρόεδρε, 6 λογιστικών εταιριών τα πορίσματα που αφορούν ενδεχομένως και στην προηγούμενη ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και δεν τα βγάζει διότι υπάρχει η ζήμωση, η πολιτική. Αυτό να το ανεχόμαστε, να το περνάμε από δίπλα και να λέμε αυτές τις εκθέσεις ιδεών τελικά, οι οποίες, επαναλαμβάνω, ως πρόθεση και ως άποψη είναι σεβαστές και τις δέχομαι σαν τέτοιες για τα πρόσωπα που τις λένε. Αλλά αυτές οι σκιές, στην κοινή γνώμη, υπάρχουν, αφορούν και σκεπάζουν όλους απαξάπαντες και χρειάζονται σαφέστατες διευκρινήσεις. Πώς είναι δυνατόν να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα των δανειοδοτήσεων και της εξυπηρέτησης των δανείων? Θα υπάρξει ένας κολλασμός, νέμεση, ρύθμιση, έλεγχη? Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Μπορούμε να τα ξεπεράσουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα, κυρίες και κύριοι? Εμείς έχουμε 8,5 εκατομμύρια, το λέω ευθύτατα, 8,5 εκατομμύρια τα οποία είναι ρυθμισμένα. Προσπαθούμε με τα χίλια ζόρια και με σκόντα και με προβλήματα που γίναμε μάρτυρες την προηγούμενη εβδομάδα να τα εξυπηρετήσουμε. Έτσι, σε ό,τι αφορά το μικρό μέγεθος τότε του συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ, και ελπίζουμε να μην γίνει περισσότερη, ας πούμε, αυτή η έκθεσή μας σε δανειοδότηση τα επόμενα χρόνια. Και κάθε κόμμα έχει αποδώσει το που βρίσκεται. Είναι δυνατόν τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της χώρας και να λέμε εδώ η Γκρέκο, η οποία είπε για τη διαφάνεια και ύστερα προχώρησε και έφερε και τις εξής δικλίδες? Ποιες δικλίδες, ρε παιδιά? Ποιες δικλίδες? Όταν, ας πούμε, είναι ολάνοιχτη η κατάσταση και όταν προκαλείστε, σας επαναλαμβάνω, από αυτό το βήμα είστε προκληθεί από 3 τουλάχιστον διαφορετικά κόμματα 11 φορές. Φέρτε τις ρυθμίσεις, τίποτα άλλο. Δεν μιλάμε ούτε για σκάνδαλο, ούτε ότι τα πιάσανε, ούτε ότι τα κρύψανε, τίποτα. Φέρτε απλώς ότι, ρε παιδιά, μπήκε μπροστά μια διαδικασία ρύθμισης. Δεν το κάνετε. Ολοκληρώστε, κύριε. Ναι, ολοκληρώνω. Δεν το κάνετε. Άρα, η εισήγηση της κυρίας Γεροβασίλη ήταν σαφέστατη. Συμφωνούμε για το ύψος της περιστολής στα και κάτω από το 50% σε σχέση με τα ποσά που αναφέρονται, όπως και με μία σειρά άθρων. Είναι σαφέστατο ότι για την αμερικανοποίηση, για κόμματα δηλαδή ΑΕ και για την ονομαστικοποίηση των κουπονιών κτλ. Η διαφωνία μας είναι σαφέστατη. Αν μέχρι αύριο το βράδυ δεν έχει υπάρξει μία
αναδιάρθρωση, ας πούμε, του λόγου σας και, και του γράμματος σε σχέση με αυτά τα ζητήματα, σε ένα νομοσχέδιο στα οποία επί της ουσίας ως βάση υπάρχει μια ευρύτατη συμφωνία, είμαστε υποχρεωμένοι να το καταψηφίσουμε. Ευχαριστώ πολύ.